Υπό έρευνα η εισαγγελέας μετά τη διαρροή των ηλεκτρονικών της ταχυδρομείων που αντάλλασε με Ρώσους εισαγγελείς για υπηρεσιακές υποθέσεις. Η Ελένη Λοϊζίδου είναι η αρχαιότερη της νομικής υπηρεσίας. Γράφει η κύρια είδηση στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Φιλελεύθερος. Και ένα από τα ερωτήματα που τίθενται είναι κατά πόσον η ίδια εισαγγελία μπορεί να κάνει έλεγχο στον εαυτό της. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο δικηγόρος ο Χρήστος ο Κληρίδης. Καλή σας μέρα κύριε Κληρίδη. Καλή σας μέρα. Εσείς τι λέτε για αυτά? Εντάξει ρε, καταρχάς το ότι υπήρχε πρόβλημα σχετικά με το θέμα της συνεργασίας μαζί με την Ρωσικές Αρχές, υπό την έννοια ότι υπήρχε μία, αν θέλετε, υποψία ότι δείχναμε υπερβολικό ζήλο στην έκπτωση Ρώσων υπηκόων. Ζητούσαν δηλαδή οι Ρωσικές Αρχές την έκδοση φυγωδίκων Ρώσων που βρισκόντουσαν στην Κύπρο, ναι. Και έδειχνε υπερβολικό ζήλο η Γενική Εισαγγελία της Κύπρου. Δεν είναι μόνο η Γενική Εισαγγελία, θα έλεγα ότι ήταν όλο το σύστημα. Δηλαδή συμπεριλαμβάνω και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας, ΜΟΚΑΣ κτλ. Αυτόν το έζησα και εγώ στην πράξη με διάφορες υποθέσεις τις οποίες είχα χειριστεί. Και αυτόν πάντοτε έλεγα σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, την νομολογία του οποίου ακολουθούμε προσαρμοσμένη στις κυπριακές πραγματικότητες πάντοτε με βάση το άρθρο 29 του Περιδικαστηρίου Νόμου, όπου εκεί τα δικαστήρια περίπου έχουν αποφανθεί ότι η δικαιοσύνη στη Ρωσία υπό το σημερινό καθεστώς του κυρίου Πούτιν δεν απονέμεται ακέραια και ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα να μην εκδίδουν στη Ρωσία και να μην αποδέχονται αιτήματα των ρωσικών αρχών παρά μόνο ίσως σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Διαπιστωθεί σε παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και από το γεγονός ότι τα 90% των υποθέσεων που αφορούν αιτήματα των ρωσικών αρχών εδράζονται πάνω σε ισχυρισμούς για embezzlement, δηλαδή για κλοπή. Λόγω του καθεστώτος που επικρατεί εκεί, το πιο εύκολο πράγμα, εάν επιθυμεί κάποιος από τις αρχές να καταδιώξει κάποιον, τον κατηγορεί ότι έκλεψε από την εταιρεία στην οποία ήταν και ζητά την έκδοσή του. Βεβαίως, καθηκόντως οι κυπριακές αρχές, με βάση τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογράψει τόσο την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Σύμβαση για την έκδοση φυγωδίκων, μέσα από τις διαδικασίες του δικαστηρίου, ως επί το πλείστον, αποδέχονται τα αιτήματα αυτά. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια, αν θέλετε, σε εισαγωγικά βιομηχανία έκδοσης Ρώσων υπηκόων, αλλά σε πάρα πολλές φορές το πρόβλημα ήταν ότι η έκδοσή τους αφορούσε άτομα τα οποία είχαν έτσι σε ρήξη μαζί με το καθεστώς της Ρωσίας, το καθεστώς του Πούτιν. Υπήρχε, το ότι υπήρχε πρόβλημα υπήρχε. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως η απάντηση των αρχών θα είναι ότι ναι, αλλά εμείς θέτουμε το θέμα ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων και τα κυπριακά δικαστήρια τους εκδίδουν. Τους εκδίδουν τα κυπριακά δικαστήρια για τον απλό λόγο ότι είναι τόσο καλά κατασκευασμένο το υλικό το οποίο έρχεται από την Ρωσία, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να υπάρχει υπόνοια διάπραξης αυτής της κλοπής. Δεν μπορεί κάποιος Κύπριος δικαστής να δικάσει την υπόθεση στην Κύπρο εάν διεπράχθη όντως αυτή η κλοπή ή όχι. Απλώς χρειάζεται μεγαλύτερο εισιτήριο και μεγαλύτερη, θα έλεγα, ακόμα εκπαίδευση και των ίδιων των δικαστών στα θέματα αυτά της έκθεσης, αλλά και μεγαλύτερη ευαισθησία από τις ίδιες τις κυπριακές αρχές, οι οποίες πρέπει να φιλτράρουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα αιτήματα αυτά. Κύριε Κληρίδη, συγκεκριμένα εγώ είχα περίπτωση δύο
διευθυντών τράπεζας της Ρωσίας, στους οποίους απεδόθηκε πολιτικό άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσέξτε, διότι θεωρήθηκε ότι πρόκειται πράγματι για πολιτική δίωξη. Και όσον αφορά όμως τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αφορούσαν εταιρείες τις οποίες είχαν ιδρύσει σαν συγκεκριμένη τράπεζα στην Κύπρο, υπήρξαν ούκο λίγες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες ακόμα και συνεχίζουν, δεν θα θέλω να σχολιάσω. Υπήρχε βεβαίως και μια διαφοροποίηση, θα έλεγα, εκ μέρους του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις έδειξε μεγαλύτερη ευαισθησία από ότι οι δικαστικές και οι μη δικαστικές αρχές. Mm-hmm. Άρα ξεκινώ με το ότι κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Και αυτό νομίζω είναι διαπιστωμένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, γίνονται, όπως είπε και ο Γενικός Εισαγγελέας, διάφορες ψυχές. Η μία ψυχή είναι αυτή ακριβώς της αρμοδίου λειτουργού της Γενικής Εισαγγελίας, η οποία χειριζόταν επί μακρόν, για πολλά χρόνια, τις υποθέσεις αυτές. Εδώ θα πρέπει να προβληματιστούμε αν λειτουργεί, θα πρέπει να ασχολούνται επί μακρόν με εξειδικευμένα θέματα, διότι αποκτούν μια οικειότητα, αν θέλετε, και με τις διάφορες αρχές, η οποία δεν είναι κατά ανάγκη το καλύτερο πράγμα στην ανεξάρτητη διαχείριση του όλου θέματος. Απ' την άλλη, θα μπορούσε το ίδιο θέμα να θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν η γνώση, η πολυετής γνώση του ζητήματος, κύριε Κλήριδη, δεν είναι? Σίγουρα είναι έναν επιπρόσθετο προσόν, αλλά θα μπορούσε το επιπρόσθετο προσόν αυτό να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά, αλλά η επαφή μαζί με τις ρωσικές αρχές να γίνεται από διάφορους δημόσιους λειτουργούς της Αγγλίας και όχι μόνο από έναν άτομο κατά αποκλειστικότητα ή στο μεγαλύτερο βαθμό. Αδιαφυσβήτητα η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Κύριε Κλήριδη, λέγεται και γράφεται ότι το όλο ζήτημα έρθει στην επιφάνεια αφού το email, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της κυρίας Λοϊζίδου δέχτηκε επίθεση από ένα ιό, το οποίο άνοιξε ένα email και με στη συνέχεια πήραν τις πληροφορίες ένας ρωσικός ιστότοπος. Εσείς πώς εξηγείτε αυτή την υπόθεση, αυτό το σημείο, και αν βλέπετε να υπάρχει και ένας δόλος πίσω από την όλη υπόθεση που στοχοποιεί τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα? Νομίζω ότι υπάρχει θέμα προσπάθειας στοχοποίησης του Γενικού Εισαγγελέα. Πιστεύω ότι εδώ θα έχουμε περίπτωση χάκι, δηλαδή επέμβασης ηλεκτρονικά στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία της αρμοδίου λειτουργού και υποκλοπής των. Και βεβαίως τα θέματα τα οποία τίθενται και τα διέθεσε και ο Γενικός Εισαγγελέας είναι πολύ σωστά. Δηλαδή τίθενται δύο θέματα εδώ. Πρώτον, η δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων από εφημερίδα, που ενδεχομένως να υπάρχει θέμα περαιτέρω διερεύνησης και διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Και δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο έγιναν, περίληψαν στη γνώση του ρωσικού, αν θέλετε, γραφείου, το οποίο εδρεύει προφανώς στην Κύπρο, και η διοχέτευση αυτού του υλικού στην συγκεκριμένη εφημερίδα. Η οποία συγκεκριμένη εφημερίδα είναι γνωστό ότι αντιπολιτεύεται σε εισαγωγικά τον Γενικό Εισαγγελέα από την εποχή του κ. Ρίκτορα του Κρήτου, από ένα στάδιο και έπειτα. Σίγουρα υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν. Όσον αφορά το θέμα της λειτουργού της Γενικής Εισαγγελίας, την κυρία Λεσίδου, είμαι σίγουρος, δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι ο Γενικός Εισαγγελίας θα ακολουθήσει όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες για να διεξαχθεί μια παντελώς ανεξάρτητη έρευνα και να εκδοθεί ένα συγκεκριμένο πόρισμα. Και αν υπάρχουν θέματα πειθαρχικής ευθύνης, θα παραπευθεί στο αρμόδιο σώμα για εκδίκαση της υπόθεσης για το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών ευθυνών. Βέβαια, είναι αυτά είναι πρόωρα και δεν μπορούμε να καταδικάσουμε κανέναν προτού ακολουθηθούν οι διαδικασίες. Έχετε ανάμειξη. Η στοχοποίηση όμως του Γενικού Εισαγγελέα μέσα από συγκεκριμένων έντυπων ή έντυπα, πιστεύω ότι δεν είναι σωστή. Είναι λανθασμένη και εξυπηρετεί ίσως αλλότριους στόχους. Έχετε ανάμειξη στην προσφυγή στα βρετανικά δικαστήρια σε ό,τι αφορά τα βασιστήρια που έχουν υποστεί οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, 35 εκ των οποίων πρώην αγωνιστές προσφεύγουν στην βρετανική δικαιοσύνη για τα όσα υπέστησαν από τις βρετανικές απικιακές αρχές.
κατά τη διάρκεια του ένοπλου εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, κύριε Κλήρη? Λάζαρε, ναι, έχω. Είναι μια μακρά διαδικασία, η οποία ξεκίνησε, όπως αντιλαμβάνομαι, αναφέρεται και στο δημοσίευμα της Guardian σήμερα, που δεν το έχω διαβάσει, αλλά έχω ακούσει από τις ειδήσεις του σταθμού σας σήμερα. Ξεκινήσαμε μια ομάδα δικηγόρων με τον Παναγιώτη τον Δημητρίου σαν βοηθόν, συνεργάτη, με τον κύριο Ανδρέα Νεροτοκρίτου, δικηγόρο από τη Λεμεσόν, τον Νεόφυτο τον Περικλίνη, το γραφείο μου εμένα προσωπικά, να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο προσαγωγής της αγγλικής κυβέρνησης δια την συμμετοχή της και συνέργεια της σε κακοποιήσεις αγωνιστών την δεκαετία του 50 επί ελευθερωτικού αγώνα 55-59. Αυτή η προσπάθεια ήταν μια δεδαλώδης προσπάθεια, διότι έπρεπε με τη βοήθεια δικηγόρου στην Αγγλία, solicitors, να διεξέλθουμε να δούμε τα βρετανικά αρχεία, τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, και είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν αυτά τα αρχεία οι δικηγόροι στην Αγγλία, μας απέστειλαν και αποσπάσματα και στην πραγματικότητα βγήκαν τερατώδη σημεία ουσιαστικά για την συμμετοχή της αγγλικής κυβέρνησης σε όλη αυτή την ενορχιστρωμένη και πολιτικά ελεγχόμενη διαδικασία βασανισμού κρατουμένων της αγωνιστών της και άντρων της ΕΟΚΑ. Έπαιξε ρόλο σε αυτή τη διαδρομή της υπόθεσης, κύριε Κλήρηδη, η προηγούμενη υπόθεση των Κενιατών Μάου Μάου που προσέφυγαν επίσης στα Βρετανικά δικαστήρια, για όσα υπέστησαν από τους ίδιους αποικιοκράτες? Ναι, ναι, επικρατούσε μια άποψη η Λάζαρη λόγω του διαδραμών του στρώνου ότι οποιαδήποτε δικαιώματα παραγράφησε στα αστικά δικήματα, όπως γνωρίζετε και εσείς σαν νομικός, υπάρχει χρόνος μετά τον πλήξη του οποίου δεν δικαιούται κάποιον με καταχωρήση αγωγή. Στα αστικά δικήματα ήταν 2 χρόνια στην Κύπρο. Φαντάζομαι ανάλογη ήταν και η περίοδος στην Γέννη, πόσο εφημόζουν το οι απικιακοί νόμοι βασισμένοι στους... Η παραγραφή, αυτό που ονομάζεται παραγραφή. Και υπήρχε το θέμα της παραγραφής, άρα το θέμα είχε λήξει ουσιαστικά. Όμως, με απόφαση του το ανώτερο δικαστήριο της Αγγλίας, το High Court, απεφάσισε στις υποθέσεις της Κένια ότι από τη στιγμή που δεν είχε υπήρχε ρόλο των μαστηρικών υλικών και ήταν κρυμμένο στις αποθήκες της αγγλικής κυβέρνησης στο Λονδίνο, μέσα από το οποίο θα καταφαίνεται η εμπλοκή της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτές τις μηχανισμούς και διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθησαν, δεν ίσχυε το θέμα της παραγραφής. Λοιπόν, ορμόμενοι από αυτήν την απόφαση, δώσαμε ακριβώς οδηγίες στους εκπέρους, τους συνδέσμους της ΕΟΚΑ και των αγωνιστών, στους Άγγλους δικηγόροι, οι οποίοι διερεύνησαν εκτενώς το θέμα και σήμερα δικάζεται στο ανώτερο δικαστήριο της Αγγλίας προδικαστικών θέμων κατά πόσον εφαρμοστέων είναι το δίκαιο της Αγγλίας ή το κυπριακό δίκαιο. Είναι μια καθοριστική απόφαση, διότι αν κριθεί ότι εφαρμόζεται το δίκαιο της Κύπρου, τότε μπορεί να τεθούν θέματα παραγραφής, παρόλο που ότι έχουμε εκνοματεύσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και με ποιο τρόπο, κύριε Κλήρη, γίνεται? Αν αποφασιστεί ότι εφαρμόζεται το αγγλικό δίκαιο, τότε δεν τίθεται θέμα παραγραφής με βάση το ίδιο το αγγλικό δίκαιο. Βεβαίως η ουσία της υπόθεσης εδώ είναι ότι αυτές οι αγωγές δεν στρέφονται εναντίον της αποικιακής τότε κυβέρνησης ή των συγκεκριμένων ατόμων τα οποία προέβησαν εις τους βασανισμούς, άλλοι εκ των οποίων έχουν πεθάνει, αντί είναι δύσκολο να εντοπιστούν κτλ. Η αγωγή στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δια το ότι ενώ εγνώριζε δια αυτές τις πράξεις, της φτηνώδης έλεγα πράξεις, είτε σιώπησε, είτε σιωπηρά δεν συνεθάρρυνε, είτε ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν μέρος της πολιτικής ακριβώς αυτής της κυβέρνησης
με στόχο να αντιμετωπιστεί η ΟΚΑ. Κάτι το οποίο φέρει την ίδια την κυβέρνηση να έχει ευθύνη δια της πράξης και παραλήψης των οργάνων της στην Κύπρο. Συνεπώς αναμένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον σήμερα την έκβαση της υπόθεσης. Υπάρχει μια δυνατή εκπροσώπηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα για να ανοίξει ο δρόμος πλέον δια της αποζημιώσης. Έχω την εντύπωση ότι αν δικαστεί το προδικαστικό αυτό σημείο υπέρ των εναγόντων, των αγωνιστών δηλαδή, θα αναμένουμε πλέον ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί. Θα υπάρχουν προτάσεις πλέον για αποζημιώσεις. Είναι ενδιαφέρον, Λάζαρε, ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία βγήκαν και έγγραφα τα οποία αφορούσαν δίκες που έγιναν στην Κύπρο. Και σε συγκεκριμένες υποθέσεις παρουσιάστηκε και εντοπίστηκε υλικό από το οποίο φαίνεται ότι απαχωνιστέντες καταδικάστηκαν και απαχωνίστηκαν στη βάση ψευδομαρτυρίας, πληρωμένης ψευδομαρτυρίας. Ο αείμνηστος ο πατέρας σας υπήρξε και δικηγόρος κάποιων εκ των... Του Ευαγόρα του Παλικαρίδη. Του Ευαγόρα του Παλικαρίδη ήταν μαζί με τον Λέλλοντο Δημητριάδη, ο φίγος ο Κλήδης. Μάλιστα, το θυμόμαστε αυτό. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το υλικό αυτό, το οποίο καταδεικνύει ακριβώς την δολιότητα την οποία χρησιμοποίησαν οι ιδιοκτικές τότε αρχές, αλλά και με τον εύκολο τρόπο με τον οποίο τα τότε δικαστήρια είχαν και δικηγόρο του στέμματος εδώ, τον Ραούφ Ντεχτά, στις υποθέσεις του Καραολί, αν θυμάμαι καλά. Ναι, στην υπόθεση του Καραολί έχει εντοπιστεί πλούσιο υλικό, από το οποίο φαίνεται ότι υπήρξε ψευδομαρτυρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα πολύ. Αυτά θα δουν το φως της δημοσιότητας να στέτω χρόνο. Να είστε καλά, κύριε Κλήδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.